Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Τι μας περιμένει το φθινόπωρο? Κοιτάξτε, πάντα το φθινόπωρο είναι μια απαιτητική χρονιά για το ΕΣΥ, περίοδος, χρόνια τώρα. Το φθινόπωρο του 20 και σε μεγαλύτερο βαθμό το φθινόπωρο του 21 συμβιώσαμε με την όσο του COVID. Να σας πω ότι το 2021, παράλληλα με την κλιμακούμενη πίεση, άλλοτε αυξανόμενη, άλλοτε μειωμένη στον χώρο του ΕΣΥ, δώσαμε πάρα πολλές υπηρεσίες υγείας, 720.000 στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, 220.000 νοσηλείες, 48.000 χημειοθεραπείες. Προσπαθήσαμε δηλαδή, παράλληλα διαχειριζόμενοι την όσο που ήταν εκεί, που τη δεχόμασταν σε κάποιες περιόδους έντονα την πίεση, να δώσουμε και τις υπηρεσίες υγείας. Μάλιστα υπήρχαν και στις νοσηλείες, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ήταν και αυξημένες οι νοσηλείες που δώσαμε στα νοσοκομεία και από χρονιές δηλαδή που δεν υπήρχε COVID. Εκτιμώ ότι το φθινόπωρο, εάν όπως λένε οι επιστήμονες, οι μεταλλάξεις είναι ευθύνουσες, δηλαδή δεν είναι τόσο ισχυρές, με νέα ενδεχομένως όπλα που θα έχουμε από το χώρο της επιστήμης, καινούργια ενδεχομένως εμβόλια, ίσως κάποια καινούργια φάρμακα, καλύτερα αντιϊκά φάρμακα, με την εμπειρία που έχουμε πλέον. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα δεχτούμε κάποια διαστήματα πίεσης, αλλά θα είναι πιο διαχειρίσιμα από ό,τι τώρα. Ήδη φαίνεται ότι και τώρα που είναι μεγάλα τα νούμερα στα κρούσματα, έχουμε ένα κύμα στις νοσηλείες. Τα νούμερα, αναλογικά το ποσοστό νοσηλιών που καταλήγουν σε μεθ COVID, είναι χαμηλά.